όλε τι τάσει του σήμερα παρευρίσκεται σε μια τόσο σημαντική συνάντηση, η οποία βρίσκεται στην καρδιά τη ερευνητική στρατηγική τη χώρα και στην οποία θα ήθελα να σταθώ αντιμετωπίζοντα αυτό που θεωρώ ότι αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο εθνική στρατηγική για την ενέργεια. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για τα καλά του λόγια. Δεν προλαβαίνουμε μέσα στις επόμενες εκλογές να το πείσουμε, αλλά έχει κόμμα. Οπότε, μάλλον μέσα στις επόμενες εκλογές θα είμαστε σε διαφορετικού χρόνου. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της στρατηγικής. Υπάρχουν δύο αναπόδραστες εξελίξεις, οι οποίες συγκροτούν το πλαίσιο της στρατηγικής μας. Το ένα είναι οι δεσμεύσεις όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλη τη διεθνής κοινότητας που υπέγραψε στη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία δημιουργεί εκ των πραγμάτων και η οποία σημαντώνται στην ευρωπαϊκή πολιτική για το 2030, η οποία δημιουργεί εκ των πραγμάτων μια μεγάλη στροφή της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας μακριά από την μέσα σε ένα πλαίσιο της ανθρακοποίησης της ενέργειας, άρα μια μεγάλη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Η Ελλάδα έχει πετύχει τους στόχους του 2020, θα συνεχίσει με πολύ φιλόδοξους στόχους του 2030 και της επέκτασης του φυσικού αερίου, το οποίο είναι εκ των πραγμάτων θεωρείται το κατεξοχήν καύσιμο γέφυρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση του ενεργειακού συστήματος. Με βάση αυτή την εξέλιξη και την αποκορυφώνηση στη στρατηγική την ενεργειακή, η Ευρώπη κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο είναι να διαμορφώσει συνθήκες ενοποίησης όλης της ευρωπαϊκής αγοράς του φυσικού αερίου, αυτή είναι η πρώτη διάσταση. Και το δεύτερο είναι να διαφοροποιήσει τις πηγές προέλευσης της προσφοράς του φυσικού αερίου, προκειμένου να πετύχουμε τους βασικούς στόχους ενεργειακής στρατηγικής, που εκ των πραγμάτων είναι να υπάρχει ενέργεια συμβατή με τους περιβαλλοντικούς στόχους σε φθηνές τιμές και προσθέτω ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερη μέρημνα για την αντιμετώπιση των θεμάτων της κοινωνικής φτώχειας και του αποκλεισμού. Άρα υπάρχει μια πολύ σαφή στρατηγική στο τομέα αυτό που πρέπει και πώς να καταλήξουμε σε αυτό. Και το δεύτερο, ότι η ενοποίηση μιας αγοράς ευρωπαϊκής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ενθαρρύνει ή θα διευκολύνει την ύπαρξη περισσότερων περιοχών προσφοράς φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, έχει συμφωνήσει σε αυτή τη στρατηγική και ως εκ τούτου προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τα μεγάλα ενεργειακά projects τα οποία αφορούν αυτή τη διάσταση και εξυπηρετούν αυτή την πολιτική. Σταθώ λίγα λόγια σε αυτό και δεύτερον, προχωράει και σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνονται στον ενεργειακό τομέα, στον τρόπο λειτουργίας του ενεργειακού τομέα. Αναφέρομαι στην απελευθέρωση των συμβαλών ενέργειας, στη δημιουργία διασυνδέσεων κάθε μορφής και είδους ενεργειακές διασυνδέσεις με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και προσέλκυση επενδύσεων στους τομείς οι οποίοι αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα σχηματισμό των ενεργειών μας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα έχει δεσμευτεί και προχωράει και σε τρία στρατηγικά σχέδια τα οποία αφορούν το φυσικό αέριο. Ο πρώτος είναι ο ΝΤΑΠ, αποτελεί μεγάλη εμπειρία έργο, προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό σήμερα, έχει κατασκευαστεί περίπου το μισό από το ελληνικό κομμάτι. Και συνεχίζουμε εδώ για 2,5 χρόνια από τότε που έκλεισε με την τυχή εμπάσχη των αδειοδοτήσεων να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα το
μας που είναι εδώ σήμερα, προσπαθούμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, εξασφαλίζοντας όλες τις τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις αυτού του κάθε του άξονα. Ο κάθε του άξονα μας ανοίγει μια νέα δυναμική στην περιφέρεια και ενοποίηση, δημιουργεί χώρο για εναλλακτικές πηγές προμηθειών και ταυτόχρονα ενισχύει πάρα πολύ τις περιφερειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της στρατηγικής. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, είναι οργανωμένες πλέον και οι δομές των επιχειρήσεων και η βούληση όλων των πλευρών να στηριχθεί και να προχωρήσει το θέμα. Είναι ένα project το οποίο στηρίζεται και χρηματοδοτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Φιλοδοξούμε ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί και το 2018 να αποτελέσει την αφετηρία υλοποίησή του. Το τρίτο είναι το LNG Terminal της Αλεξανδρούπολης. Αυτό δημιουργεί πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευελιξία στις προμήθειες του συστήματος. Όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διασυνδέσεις αυτές, θα έχουμε μια επιπρόσθετη πηγή πολύ ευέλικτη, η οποία θα δείχνει δυνατότητα σε εναλλακτικές πηγές προμηθειών να προχωρούν το σύστημα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, μπορεί να έχει μεγάλες θετικές επιπτώσεις. Εμείς, όσον αφορά την ελληνική πλευρά, εμείς προχωρούμε σε ισχυρές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και στη συμμετοχή μας στην εταιρεία και στη διασφάλιση ότι οι ποσότητες θα διακινούν και μπορούμε να εγγυηθούμε ως ελληνική αγορά που θα τους απορροφούν. Άρα είναι μια ισχυρή θέση δική μας και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέματα στα οποία δεν υπάρξουν γρήγορα από τις θετικές εξελίξεις. Με αυτές τις στρατηγικές επιλογές, παραλαμβάνει και ένα πλαίσιο στο οποίο προχωράμε στη διαμόρφωση της βασικής υποδομής, η οποία θα επιτρέπει στην πολιτική εξωτερική να εξυπηρετεί τους δύο βασικούς στόχους, και τη διαφοροποίηση των πηγών και την διασφάλιση των φθηνότερων δυνατών επιλογών πυροδότητας. Το τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο έχει ανοίξει πολύ δυναμικό τρόπο το τελευταίο καιρό, είναι φυσικά η προοπτική της παραγωγής του υδρογονανθράκτων στην Ελλάδα. Έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό. Πρώτον, έκλεισαν οι συμβάσεις που υπάρχουν από τον προηγούμενο διαγωνισμό, τόσο για τα χερσαία κομμάτια, Ήπειρο, Δυτική Στερεά κλπ. Και τα θαλάσσια του Ιωνίου. Έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή να έχουμε ολοκληρωμένες συμβάσεις. Και δεύτερη εξέλιξη, πολύ σημαντική, το άνοιγμα ενδιαφέροντος για δύο πολύ μεγάλα πεδία νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά κοινωνικά της Κρήτης, τα οποία δίνουν μια άλλη προοπτική στον τομέα αυτό. Και στα δύο απέναντι αυτά η θέση μας είναι να προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι διαδικασίες αυτές και αυτό έγινε ήδη. Προκηρύχθηκαν τα παιδεία νοτιοδυτικά της Κρήτης στο χρονομετρό. Βρίσκονται πλέον στη διεθνή μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποίησή τους, άρα ο διαγωνισμός θεωρητικά θα γίνει σε 4-5 μήνες που θα κλείσει τη δημοσιοποίηση χάρη στις δημοσιοποίησεις. Το δεύτερο, είναι εξυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο, καλύπτοντας όλα τα κενά που αφορούν την έρευνα και αξιοποίηση των ανθράκων. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, είναι ικανοποιητικό, υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να ενσωματώσουμε με βάση την πρακτική άλλων χωρών. Μελετάμε πολύ κοντά και τη βοήθεια της Κύπρου στον τομέα αυτό. Και φυσικά αναβαθμίζοντας το ρόλο της εταιρείας του δημοσίου, η οποία θα ασχολείται με αυτό το θέμα, αναβαθμίζοντάς του να μπορεί να κάνει τα περισσότερα πράγματα που χρειάζεται να γίνονται αυτόνομα από την κυβέρνηση. Ανακεφαλαιώνοντας, σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόοδος σε σχέση με
μορφωθεί σε προϋποθέσεις η Ελλάδα να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του μεγάλου ενεργειακού μετασχηματισμού που διαδραματίζεται στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε παρόντες, θέλουμε τα Βαλκάνια και οι φίλοι μας να αποτελέσουν μια κοινή από κοινού, μια ακολουθήσουν κοινές στρατηγικές προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντά μας μέσα σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την κατεύθυνση που στο τέλος της ημέρας θα έχει ο φίλος και όλες τις ευχαριστώ.